Οσπριάδα, σούπα κριτική ή παλικαριά. Σερβίρι 3 με 4 άτομα. Τι είναι η οσπριάδα? Την έχετε ξανακούσει ή την έχετε δοκιμάσει? Οσπριάδα σημαίνει ένα μείγμα από όσπρια. Η σούπα είναι σπεσιαλιτέ στην Κρήτη και είναι ένας τέλειος συνδυασμός γεύσεων και χρωμάτων από την ελληνική φύση. Μαγειρεύεται χωρίς πολλή προσπάθεια με διάφορα λαχανικά. Τα όσπρια απορροφούν όλους τους χυμούς και τις γεύσεις, οπότε η σούπα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η οσπριάδα σούπα είναι εξαιρετικά θρεπτική και υγιεινή. Ας μάθουμε πώς να τη φτιάχνουμε λοιπόν μαζί. Κατάλληλη για βίγκαν και νηστεία. Υλικά. 250 γραμμάρια ανάμεικτα όσπρια, αγορασμένα πρόσφατα. 2 κλονάρια σέλινο κομμένα σε ροδέλες. 1 μέτριο ξερό γλυκό κρεμμύδι κομμένο. 150 γραμμάρια καρότα κομμένα σε λεπτές ροδέλες. 150 γραμμάρια πράσα κομμένα σε ροδέλες. 4 με 5 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα. 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κάρδαμο, κακουλέ. Περίπου 2 τρίτα του φλιτζανιού 160 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 2 λίτρα 8 φλιτζάνια νερό. Μισό μάτσο φρέσκο σέλινο ψιλοκομμένο. Φρισκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Για σερβίρισμα, χυμός από 1 με 2 λεμόνια. Σημείωση. Η οσπριάδα που χρησιμοποίησα περιείχε ένα συνδυασμό από τα ακόλουθα 13 όσπρια. Καφέ και μαύρες φακές, κίτρινη και πορτοκαλί φάβα, ρεβίθια, μαυρομάτικα φασόλια, πράσινα ξερά μπιζέλια, φαγόπυρο, άσπρα, μαύρα, μπαρμπούνια, φασόλια, κόκκινα φασόλια και ξερά πράσινα φασόλια. Δεν περιέχει κουκιά. Ή φτιάξτε το δικό σας συνδυασμό. Μέθοδος. Μουλιάστε τα όσπρια. Ξεκινήστε με μουλιασμά των ανάμεικτων οσπρίων σε άφθονο νερό όλη τη νύχτα ή τουλάχιστον 8 ώρες. Είναι σημαντικό να μην παραλείψετε αυτό το βήμα. Χρησιμοποιήστε όσπρια καλής ποιότητας που αγοράστηκαν πρόσφατα. Συμβουλή. Προσθέστε επίσης το χυμό ενός λεμονιού στο νερό για να διευκολύνεται η πέψη χωρίς να προκαλείτε φούσκωμα. Καλύψτε τον μπολ μέχρι τη χρήση. Ετοιμάστε την οσπριάδα. Την επόμενη μέρα στραγγίξτε τα όσπρια ξεπλύνοντάς τα με λίγο περισσότερο νερό ακόμα. Αντικαταστήστε με άφθονο κρύο νερό περίπου 1,75 λίτρα 7 φλιτζάνια για να καλύψετε τα όσπρια και τοποθετήστε τα σε μια βαθιά κατσαρόλα. Βράστε τα με τη φωτιά σε χαμηλή θερμοκρασία για περίπου 40 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά, εξαρτάται από την ποιότητα και παλαιότητα της οσπριάδας. Συμβουλή. Με χύτρα βράζουν σε 15 λεπτά. Σημείωση. Εφόσον χρησιμοποιείτε διαφορετικά μεγέθη οσπριών, ενώ τα φασόλια θα μαγειρευτούν ελαφρώς, οι φακές, η φάβα και τα μπιζέλια θα είναι ήδη μαλακά, κάτι που βοηθάει τη σούπα να γίνει παχιά και χυλώδης. Χρησιμοποιήστε και μια κουτάλα που σουρώνει για να τα ξαφρίσετε μερικές φορές. Εν τω μεταξύ ετοιμάστε όλα τα λαχανικά. Πλύντε τα πρώτα. Στη συνέχεια κόψε το σέλινο, τα κλονάρια και τα φύλλα. Κόψε το πράσο. Κόψε το κρεμμύδι. Ψιλοκόψε τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Κόψε το καρότο σε λεπτές ροδέλες. Βάλτε τα στην άκρη. Μετά από 40 λεπτά προσθέστε λίγο περισσότερο βραστό νερό, περίπου ένα φλιτζάνι 250 ml στα όσπρια, αν χρειάζεται. Στη συνέχεια προσθέστε όλα τα λαχανικά εκτός από τα ψιλοκομμένα φύλλα σέλινου. Προσθέστε επίσης τη σκόνη κάρδαμο. Ανακατέψτε για να αναμίξετε καλά όλα τα συστατικά. Από τη στιγμή που η σούπα αρχίσει να βράζει ξανά, σιγοβράστε για περίπου 15 λεπτά ανακατεύοντας τακτικά. Μην χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητα σε αυτό το στάδιο. Τώρα ρίξτε μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο στη σούπα. Αυτό θα τη βοηθήσει να πυκνώσει. Αλλά το πιπερώστε. Προσθέστε επίσης το ψιλοκομμένο σέλινο. Σιγοβράστε την οσπριάδα για περίπου 10 λεπτά επιπλέον ή ως ότου τα όσπρια είναι μαλακά.
Μετά από 10 λεπτά η σούπα πρέπει να είναι πηχτή και κρεμώδης. Σβήστε τη φωτιά. Περιχύστε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και ανακατέψτε για να το ενσωματώσετε. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε με ένα μικρό πιρούνι, τρυπήστε κανένα δύο φασόλια για να δείτε αν είναι μαλακά. Το πιρούνι πρέπει να τα διαπερνάει εύκολα. Αν όχι, προσθέστε λίγο ακόμα ζεστό νερό και βράστε για 10 λεπτά επιπλέον. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά. Η σούπα ως πριάδα είναι έτοιμη. Αφήστε τη σούπα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά πριν την σερβίρετε για να πυκνώσει και να χυλώσει ακόμη περισσότερο. Στο τέλος θα έχετε μια πυκνή παχιά σούπα. Πρόταση σερβιρίσματος. Η οσπριάδα πρέπει να σερβίρεται ζεστή σαν κύριο γεύμα. Ένα τόσο πλούσιο, υγιεινό και ρουστικ πιάτο. Εδώ με βλέπετε στον κήπο μου προσπαθώντας να τραβήξω φωτογραφίες της σούπας μέσα στο χιόνι. Σερβίρεται με άφθονο ψωμί για βουτιές στη σούπα και ελιές. Θεϊκή συνδυασμή γεύσης. Πληροφορίες φύλαξης. Η οσπριάδα μπορεί να φυλαχτεί σε αεροσταγές δοχείο στο ψυγείο για έως και μια εβδομάδα ή στην κατάψυξη για έως και ένα μήνα. Πλούσια σε φυτικές ίνες, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνη B, αυτή η σούπα είναι το καλύτερο δυναμωτικό φαγητό θαλπορεί για τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες, από την ελληνική εφορυγή στο πιάτο σας. Η πολύχρωμη οσπριάδα δεν σας θυμίζει λίγο τις πετρούλες ελληνικής παραλίας? Ας κάνουμε λοιπόν μια υπέροχη υγιεινή βουτιά στα πολύχρωμα όσπρια. Στύψτε λίγο λεμόνι από πάνω και ώρα για να φάμε. Καλή απόλαυση, φίλοι μου! Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Στην Κρήτη η οσπριάδα είναι γνωστή με πολλά άλλα ονόματα, όπως μαγειριά, παλικαριά, παπουδιά, ψαροκόλυβα ή φωτοκόλυβα. Είναι γνωστή στην Κρήτη τα μινωικά χρόνια ως προσφορά στους θεούς που ονομαζόταν Πολυσπόρια. Φωτογραφία, αρχαία πιθάρια στο παλάτι της Κνωσού, όπου φύλαγαν μεταξύ άλλων και ανάμεικτα όσπρια. Στη σύγχρονη εποχή η οσπριάδα συνήθως μαγειρεύεται την ημέρα των Θεοφανίων, επίσης 21 Νοεμβρίου στα εσόδια της Θεοτόκου της Παναγίας Πολυσπορίτισσας. Σήμερα η οσπριάδα είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της οσπριάδας στην ιστοσελίδα μου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.